Εσύ, κύριε Δικητά, Άργος Νάφλιο, μεγάλη φωτιά εδώ στο Μπολάτι. Πράγματι, όπως βλέπετε εδώ, σε κατάστημα πώλησης μεσοκομικών ειδών, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο υπόγειο χώρο του καταστήματος. Η άμεση αντίδραση της πυροσβεστικής και η γρήγορη άφηξή της απέτρεψαν τα χειρότερα. Συμμετείχαμε 6 αυτοκίνητα με 15 άντρες. Και αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είμαστε στο τελικό στάδιο πλήρους κατάσβεσης πυρκαγιάς. Είναι εκτεταμένες οι ζημιές? Θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας. Προς το παρόν, το πρώτο και κύριο μέλημά μας είναι η πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και τίποτα άλλο παραπέρα. Αυτό διερευνείται ταυτόχρονα. Ήδη είναι ανακριτικοί υπάλληλοι εδώ που οργανώνουν την καταγραφή και την έκταση της ζημιάς. Κεριά και τενεκέδες με μέλια. Όπως σας προανέφερα, είναι κατάστημα πώλησης μελισσοκομικών ειδών. Τι περιέχει ένα τέτοιο κατάστημα, αυτό ακριβώς. Υπήρχε η υπηρεσία μας, έφτασε αμέσως μόλις το ναύξη του πρώτου οχήματος. Είδαμε ότι η φωτιά υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί. Καλέσαμε ενισχύσεις και από την πύψη του ναυπλίου και σε σύντομο χρονικό διάστημα τη θέσαμε υπό έλεγχο. Ήταν άνθρωποι μέσα? Εργάζονταν εδώ πέρα κάποιοι. Στο υπόγειο ήταν αυτό? Δεν κινδύνευσε κάποιος? Όχι, δεν κινδύνευσε, όλα πήγαν καλά. Μπορείτε να μας πείτε, έχετε κάποια υποψία από πού ξεκίνησε η φωτιά? Είναι εργαστήριο, τι ακριβώς? Όχι, δεν έχουμε κάποια υποψία. Αυτή τη στιγμή η αιτία της πυρκαγιάς διερευνάται από το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας και θα διαπιστωθεί από πού προκλήθηκε. Από το Άργος πόσα οχήματα και τον Ναύτη? 3 οχήματα από το Άργος και 3 οχήματα από τον Ναύτη.